Alphabet Draft Challenge επεισόδιο 5 και γράμμα ε. Για το γράμμα ε θα κάνουμε το πιο ενεργειακό draft, το draft με την περισσότερη ενέργεια, όπως θέλετε πείτε το. Στην ουσία θα παίρνουμε σε κάθε θέση το παίκτη με τον περισσότερο στάμινα. Πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν στο draft μας. Το draft μας, όχι το draft μας του Άρη. Λοιπόν, έχουμε 4-3-2-1, 3-4-3, 3-4-2-1, 4-1-2-1-2. Δεν έχω παίξει φέτος. Θα πάρω 4-1-2-1-2. Αν και θα ήθελα wingers, αλλά δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν θα δείχνω σε κάθε θέση τώρα το κάθε παίκτη πόσο στάμινα έχει. Γιατί εντάξει, έχουμε σε Σέγκο και έχουμε και Ρονάλντο. Γιατί εντάξει, θα γίνει πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο και δεν υπάρχει και λόγος. Είναι από εμπιστευτείτε με ότι παίρνω όντως τους παίκτες που έχουν το περισσότερο στάμινα. Και άμα θέλετε, κάθεστε ψάξτε κιόλας. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα. Απίστευτο. Hello, darkness, my old friend. Μόλις είπα δεν λέω ψέματα, καθίστε ψάξτε το ένα το άλλο να σας καθησυχάσω ότι λέω αλήθεια και πήρα κατά λάθος παίκτη. Λοιπόν, δεν θα χρησιμοποιήσω το Ρόις, ό,τι και να γίνει, θα τον βάλω έξω έξω. Επειδή κατά λάθος πάτησα χει πραγματικά. Τζάμπα παίξτε φιλική, είχε Ρονάλντο, είχε Σεφσένκο. Αν και νομίζω Φαμπίνιο θα έχει το περισσότερο εκεί πέρα. Δυστυχώς δεν παίρνουμε Λαραμπή, όμως παίρνουμε Γκαμπριέλ Χεσούς με 83 στάμινα. Δεύτερος επιθετικός. Εδώ έχουμε τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς σε striker. Ρε φίλε, όλες οι άλλες επιλογές των Μάρες ήταν εκτός από τον Σουάρες. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς σε striker. Πάμε στο κέντρο. Στο κέντρο λοιπόν έχουμε τον φίλο μας τον Μακίν από Premier League. Ταιριάζει εκεί με τον Καμπρίλ Χεσούς, κάνει link. Πάμε στη δεύτερη θέση του κέντρου. Όπου έχουμε τον Πιάνι στη Μπαρσελόνα με 81 στάμινα. Δεν ταιριάζει νομίζω με την ομάδα, αλλά εντάξει. Στο CDM έχουμε εδώ τον Σέρχιο Αλβάρες που είναι μηχανάκι, 90 pace. 90 pace λέω. 90 στάμινα. Συνεχίζουμε στην άμυνα όπου έχουμε τον Κλέρκ και αυτός από Ισπανικό. Οπότε ίσως βγουν κάποια links εκεί πέρα. Αν και στα Centerbacks μας δώσει Ισπανικό, τα πάμε καλά. Δεν δίνει Ισπανικό στο Centerbacks και δίνει και έναν εντελώς άκυρο Βέλγο, τον Μεσέλ με 77 στάμινα. Εντάξει, αναγκαστικά. Εδώ έχουμε Κασεμίρο, ρε φίλε, πρέπει να έχει πολύ στάμινο Κασεμίρο. Έλα τώρα. 68-66, 91 Κασεμίρο, δεν το περνάει κανένα. Έλα, εντάξει, δεν το περνάει κανένα. Παίρνουμε Κασεμίρο που θέλω να το δοκιμάσω και όσο αυτή κατά Centerback. Πρέπει να είναι καλή. Για να κλείσουμε την άμυνα έχουμε πολύ δυνατή μάχη εδώ πέρα. Δείτε εδώ πέρα. Ο Walter 89 στάμινα. Ο Σέρχιο Ρομπέρτο 92 στάμινα. Ο Ταβερνιέρ 94 στάμινα. Ο Σεμέδο 92 στάμινα. Και ο Μπρούνο Πέρες 93 στάμινα. Όλοι έχουν πάρα πολύ στάμινα. Αυτός που κερδίζει βέβαια δυστυχώς είναι ο Ταβερνιέρ, γιατί είτε μας έδινε Σέρχιο Ρομπέρτο, είτε μας έδινε Walter, είτε μας έδινε Νέλσον Σεμέδο. Κάπως ακολούσανε. Ο Ταβερνιέρ είναι ένας που δεν κολλάει με τίποτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στον φύλακα όπου. Πάλι δεν σκέφτηκα τι θα δώσω στον τερματοφύλακα. Δεν έχει στάμινα νομίζω έτσι. Κάτι ανάλογο με στάμινα δεν βλέπω. Απλά θα πάρω στον τερματοφύλακα με βολεύει. Και αν βγει σε κάποιο πικ τερματοφύλακα μαζί με παίκτη, δεν δίνουμε σημασία στον τερματοφύλακα. Κοιτάμε μόνο στους παίκτες. Εδώ θα πάρω Κουρτουά επειδή αυτό με βολεύει νομίζω. Ναι, α κάνει και με το Βέργο. Ωραία, παίρνουμε Κουρτουά. Και εδώ θα πάρουμε. Ξέρω εγώ, θα πάρουμε Σέσνη. Έχω μια πολύ ωραία κάρτα εδώ πέρα. Αλεξάνδρ Άρνολντ με 89 στάμινα. Δεξί μπακ Άγγλος. Δεν ταιριάζει με την ομάδα. Βασικά ταιριάζει αν κάνει το Μακίν εδώ. Και πρέπει να είναι πολύ καλή κάρτα. Εδώ δυστυχώς για λίγο το κερδίζει το Doherty. Μακάρι να παίρναμε Τέγες που έχει 91 νομίζω στάμινα πως έχει. 91 ναι, αλλά το Doherty έχει 93. Οπότε παίρνουμε αυτόν. Άλλη μια επιλογή back από Αγγλία. Λοιπόν, εδώ έχουμε ισοπαλία. 94 έχει ο Παουλίνιο. 92 έχει ο Άλαν που θα τον ήθελα εντάξει. Και 94 έχει και ο Μπρούνο Φερνάντες. Οπότε μπορούμε να διαλέξουμε εδώ πέρα και θα πάω εννοείται σε Μπρούνο Φερνάντες για να κάνει link μπροστά με τον Γκαμπριέλ Χεσούς αλλά και με τον Μαγκίν. Τον βάλουμε και στο κάμπο που είπαμε το Ράσφορντ δεν θα το χρησιμοποιήσουμε. Ούτε πάγω δεν το φέρω το Ράσφορντ. Το Ρόις, ποιο Ράσφορντ, γιατί είπα Ράσφορντ. Το Ρόις εννοούσα. Εδώ έχουμε μια πάρα πολύ ωραία κάρτα. Ρενάτο Σάντσες Europa League είναι και Πορτογάλος. Οπότε θα κάνει link με τον Μπρούνο Φερνάντες. Κάπως θα βρω το βάλω στην ομάδα. Δεν παίζει να μην το βάλω βασικό. Εδώ έχουμε Μέση που εντάξει ο Μέση δεν έχει στάμινα. Μετά έχουμε επιλογή Ντι Μαρία ή Ντι Μπάλα γιατί και οι δύο έχουν 78. Και θα πάω μάλλον σε Ντι Μπάλα για να το βάλω εκεί μπροστά σε του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Τάτζ με 88 στάμινα. Δεν παίρνει νομίζω στην ομάδα ούτε αυτό. Και εδώ παίρνουμε Σέρχιο Ρομπέρτο με 95 στάμινα. Είναι μια επιλογή στα βασικά Σέντερμπακ μπορώ να το βάλω. Μπορώ να το βάλω Σέντερμπακ. Λογικά αυτό θα κάνω. Θα δούμε, θα δούμε. Παίρνουμε ένα Εγκολάν εδώ. Εδώ ο Ακώστα με 85 στάμινα. Αν και δεν ταιριάζει καθόλου με την ομάδα, ούτε καν να μπει δεν γίνεται με τη θέση που παίζει. Λοιπόν, πρώτο τελευταίο πικ παίρνουμε τον Χάλστερμπεγκ. Το Σέντερμπακ από Γερμανία. Και εντάξει τώρα θα ήθελα ένα striker από Premier League γιατί δεν βλέπω να βγάζει με τίποτα link ο Ντιμπάλα. Για να δούμε. Δεν δίνει καν striker. Και το καλύτερο στάμινα το έχει ο Βαντεμπίκ με 92. Και το καλό είναι ότι ταιριάζει και στην ομάδα. Λογικά το βάζει στο Μαγκίν γιατί αν το βάζει στο Πιάνιτ πέφτει. Ωπα ρε. Αν το βάλει επιθετικό ανεβαίνει το chemistry. Τέλος πάντων θα ψάξω λίγο πώς θα κάνω το chemistry. Θέλω πολύ να βάλω βασικό ενάντο Σάντσες αλλά δύσκολο το βλέπω. Πάω να το ψάξω λίγο. A few moments later. Λοιπόν, το καλύτερο που μπορώ να κάνω νομίζω είναι αυτό. Έβαλα Βαντεμπίκ εδώ πέρα που παίζει σε 10. Έβαλα μπροστά Τάντιτς. Απλά επειδή αυτό που παίζει επιθετικό θα βγαίνει στο πρώτο λεπτό για να μην παίζουμε επιθετικό με 3 chemistry και θα γίνεται super sub κάποιο. Προτίμησα τον θυσιάζω την μπάλα, θυσιάζω τον Τάντιτς και θα μπαίνω την μπάλα σε 5 και μισή και θα παίζει ο βασικός επιθετικός μας. Μετά θα κάνω αλλαγές. Θα βάζω Ρενάτο Σάντσες στη θέση του Πιάνιτς μάλλον και να εγκολάν CDM. Κάτι τέτοιο θα κάνω μάλλον. Θα δούμε, πάμε στο μάτς και βλέπουμε. Κάτσε να πάρω και προπονητή. Έχω ή αυτόν
ή τη Premier League, διαλέγω. Ε, θα πάρω τον Dice πριν ψυχάρα. Λοιπόν, εντάξει, το draft από παίκτες δεν ήταν και ότι καλύτερο. Βγάλαμε chemistry, που σε κάθε επεισόδιο το λέω, ίσως κουράζω λίγο, αλλά ρε φίλε, πραγματικά δεν περίμενα να βγάζουμε chemistry σε αυτά τα βίντεο, σε αυτά τα draft. Αλλά βγάζουμε. Πάμε στο πρώτο match. Για να δούμε αντίπαλη ομάδα. Ούτε αυτός έχει πολύ καλό chemistry. Έχει έναν Mbappé εκεί πέρα και έναν Neymar που αυτό το δίδυμο, ρε φίλε, φιάλτης μου είναι. Έχει Βαράνι, Έρο, γενικά έχει καλή ομάδα. Έχω ξεχάσει να κάνω κάσουμε τάξη στο μεταξύ. Και μας βάζει γκολ. Πρώτη φάση μας βάζει γκολ. Στο δεύτερο λεπτό. Δεν συγκεντρώνομαι και πολύ. Σκεφτόμουν τις αλλαγές. Σκεφτόμουν άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, βάζουμε την μπάλα μέσα. Να βάλω Ρενάτο Σάντσες από τώρα. Θα τον βάλω από τώρα, θα τον βάλω CDM. Και ας μην έχει πολύ καλό τη φαίνεται, δεν πειράζει. Μετά ίσως τον αλλάξω και βάλω μέσα η Μίλικοβιτς, Σάβιτς ή να εγκολάν. Μην χάσουμε τον πρώτο γύρο, ρε φίλε τώρα. Νομίζω σε κανένα επεισόδιο δεν έχω χάσει τον πρώτο γύρο. Μην χάσουμε τώρα. Την μπάλα στο Χεσούς. Περνάει ο Χεσούς το χιλ του χιλ. Την μπάλα μπες. Ρε την μπάλα, ρε την μπάλα. Τι έκανε ρε. Χεσούς, την μπάλα. Την μπάλα, περιμένει εκείνος. Ο Χεσούς είναι πολύ ωραία πάση, δεν είναι offside. Από εκεί, από εκεί. Έπρεπε να μπω πιο μέσα τελικά. Κάνε το λάθος στην άμυνα. Μπρούνο Φερνάντες, έχει πολύ καλό στον Μπρούνο Φερνάντες. Δεξιά, αριστερό, δεν τον ενδιαφέρει. 1-1 με τον Μπρούνο Φερνάντες. Μου έχει λείψει αυτή η κάρτα τότε που την είχα στην ομάδα μου. Και επίσης δεν φαίνεται πολύ καλό παίκτης, ρε φίλε. Ρενάτο, Ρενάτο, περνάει από όλους το σουτ. Κάτσε ρε μαλάκα, Ρενάτο, άραξε. Πόσο δυνατά βάρε. Έκανε αλλαγές, ποιον έβαλε. Α, εγώ και εσύ του Μακίνη, ρε, ναι, όντως. Χεσούς την μπάλα, ωραίες εργασίες. Χεσούς, ξανά σου την μπάλα. Παπ και 2-1. Θα είναι εύκολο μας, μου φαίνεται, δεν ξέρει να παίζει καθόλου. Κάνεις Χεσούς. Θα γυρίσει εδώ στο Βαντεμπίκ. Ο Βαντεμπίκ θα δώσει τον Μπρούνο Φερνάντες. 3-1. Όχι ρε μαλάκα, τι πας να αυτή. Μπρούνο Φερνάντες. Έχει φύγει ο Γκαμπριέλ Χεσούς. Θα τη δώσει τώρα. Γκαμπριέλ. Την μπάλα, έλα ρε μαλάκα πάλι. Έχει πέσει ο Μπαπέ. Έχει πέσει και ο Νεϊμάρ. Και έτσι απλά ρε φίλε, χωρίς να ξέρει να παίζει μπάλα. Εμπαπέ Νεϊμάρ ρε φίλε, εντάξει. Να μην ξέρει να κρατάς ηγητήριο, απλά να ξέρει να κάνεις μπροστά τον μοχλό και να δίνεις μια πάσα με τρίγωνο. Θα βάλεις γκολ ρε. 2-2, εντάξει δεν φοβάμαι, θα τον νικήσω το μάτς. Βόλκερ. Διώξτε ρε την μπάλα. Μαλάκα τι πήγα να φάω. Εντάξει, δικό μου λάθος βασικά που πάτησα πάσα, αλλά δεν εννοούσα πάσα μέσα στην περιοχή. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι 2-2 στο ημίχρονο. Θα νικήσω το match σίγουρα, σας το λέω. Δεν ξέρει να παίζει. FIFA έχει κάνει 4 σου. Το ένα ήταν που έβαλε γκολ στην αρχή, το ένα ήταν αυτή η βλακεία τώρα. Ένα το δεύτερο γκολ με το pace του Neymar. Κατοχή δεν είχε καθόλου. Πάμε απλά να το τελειώσουμε. Μαλάκα τι κα. Εντάξει. 3-2. Χεσούς το 1-2 με την μπάλα. Την μπάλα 3-3. Δεν πανηγυρίζω επειδή ρε φίλε Τζάπα μας έχει βάλει 3 γκολ. Έπρεπε να έχει βγει ρέτσκου τώρα. Γαμπριέλ Χεσούς την μπάλα. Την μπάλα. Θα τη φέρει στο αριστερό, ξανά στο δεξί, κλειστή γωνία, το βγάζει ο Άλισον, γαμό. Εντάξει ρε φίλε τώρα, 1, 2, 3, φτάνουμε. Το χάσε λέει. Πρέπει να βάλουμε κανένα γκολ γιατί, ναι, πρέπει να βάλουμε κανένα γκολ γιατί το παιχνίδι δεν μας θέλει. Δεν μας θέλει το παιχνίδι και στο τέλος θα χάσουμε. Να τα. Μαλάκα με το κάθε άχρηστο ρε φίλε. Με το κάθε άχρηστο ούτε να νευριάζω δεν αξίζει. Χεσούς στον τυμπάλ. Στον Μπρούνο Φερνάντες. Μπρούνο Φερνάντες τη φέρνει στο δεξί. Εντάξει. Ρενάτο, Γκαμπριέλ, Χεσούς. Κλειστή γωνία δυνατό. Πάλι πάλι στον Άλισον. Μπρούνο Φερνάντες. Θα δώσω τον Αλεξανάλλον. Ξανά στον Μπρούνο. Βαντεμπίκ. Έλα ρε Βαντεμπίκ! Ρε τι έκανε, φοβήθηκε την μπάλα. Μαλάκα ένα λεπτό έχει μείνει, απίστευτο, θα το χάσω. Θα το χάσω. Θα το χάσω, για να μπήκω τον επόμενο τώρα.
εντάξει ρε μαλάκα. Εντάξει ρε γάμισε μας ρε μαλάκα. Χάσαμε πρώτο γύρο ρε φίλε, απίστευτο. Ντροπή, ντροπή, μαλάκα ειλικρινά πάχω στο παίκτη ρε φίλε, ειλικρινά. Τρία σούτ έκανε στο στόχο, έβαλε 4 γκολ, βασικά ένα θα τα δοκάρει σίγουρα. Τέλος πάντων. Χάσαμε ρε φίλε τώρα το πρώτο match. Μικρότερα αυτάκι λοιπόν σήμερα. Sorry που δεν έχει πολύ content. Δεν ξέρω τι να πω. Ελπίζω να μας δώσει τουλάχιστον draft token. Δεν μας δίνουν draft token. Κάντε ένα like αν σας άρεσε αυτό το ένα match. Κάντε subscribe αν είστε καινούργοι. Πείτε μου στα σχόλια τι να κάνω για το επόμενο γράμμα που είναι το Zeta. Τι challenge να κάνουμε με το Zeta. Ελπίζω να περάσουμε τουλάχιστον το πρώτο γύρο. Σχολιάστε γενικά ό,τι θέλετε. Βοηθάει πάρα πολύ. Κορδέψτε με που έλεγα ότι χάνω το match και το έχασα. Θα λέμε στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε. Γεια σας. Θα νικήσω το match σίγουρα σας το λέω.